Προβλήματα, το πρώτο διεθνές τουρνά Φίλιππος Βέργα σε αυτή με μεγάλη επιτυχία από ό,τι είδαμε όλοι, ο κόσμος και εμείς, εσείς. Τα ωφέλη αυτού του τουρνουά το αποκομίσατε. Πάμε σε ένα τουρνουά. Αυτά γίνονται για να μπορεί κάθε μηνότης να πει τις αδυναμίες και τις αδυνατικά που έχει η ομάδα του. Όντως έγινε ένα πολύ πρωτοσύνο τουρνουά. Πέρα από το καταλάβουμε δεύτερη θέση, ήρθε πάρα πολλούς κόσμους στο επίπεδο, μας στήριξε, μας βοήθησε πραγματικά. Παρά λίγο να παίρνουμε και σε έντα στον ΠΑΟΚ, να γινόταν ακόμα πιο μεταγωστικό το τελικό. Χάσαμε 2-0 τον πόντο, δεν πειράζει, εγώ πάνω είδα αυτά που είχαμε στην ομάδα. Το πρωτάθλημα δεν άρχισε ακόμα. Πώς είδες την ομάδα με αυτά τα παιχνίδια του τουρνουά που έχουν μεταφερθεί και με τα φιλικά που έχουν προηγηθεί πριν? Αν και έχουμε ακόμα την εβδομάδα για να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Άρα συνήθως δεν δεινόμαστε. Έχουμε δουλεύουμε στον χρόνο που όσο μπορούμε πιο καλά για να είμαστε πανέτοιμοι όταν ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα για όσο μπορούμε. Δύο παίκτες από το ρόστερ, ο Κάσαντρος Τίγκας και ο Βασίλης Καρασταβίδης, δεν αγωνίστηκαν σήμερα. Είχαν και οι δύο ένα μικρό προβληματάκι στο γόνατο. Οπότε προτίμησα να του προφυλάξω για να μείνω χειρότερα παρά να ρισκάρω στην εποχή και να μα πάει πίσω μετά και να μα πάει άλλη μια εβδομάδα στα μεταγραφεία. Είναι μικρό το προβληματάκι, οπότε με 2-3 μέρε το μείνουν εκτό, θα του έχω την προβλήμανση την εβδομάδα. Ένα μήνυμα στην κερκίδα που αυτό το διήμερο ήταν ο 7ος παίκτη και στήριξε την ομάδα πολύ δυνατά. Το θέλουμε τον 7ο παίκτη και στα επίσημα παιχνίδια που θα ξεκινήσουμε στο πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ θετικό. Βοηθάει πάρα πολλούς παίκτες και θέλουμε όλο το χειμώνα να είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.